να έρθουν και να ανταποκριθούν σε αυτή την εκδήλωση με μια θετική πλευρά των πραγμάτων, γιατί κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μιλήσει στο σχολείο. Ο Σύλλογος Γονέων και Διδεμών, μέσα από αυτό το απλό αίτημα, έκανε τα πράγματα, τα οδήγησε τα πράγματα να συζητηθεί, να κουβεντιαστεί και να απορρίψουμε τους σκόπους μας και να δεχτούμε με ανοιχτές αγκαλιές κάθε παιδί που έχει δικαίωμα να πηγαίνει σχολείο. Αυτό θα το υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους. Αυτό θα το εξηγήσουμε απόψε με κάθε τρόπο για να ξεπεράσουμε φόβους και προκαταλήψεις. Ένα αγαπητό πανέλ που βρίσκεται σήμερα εδώ και ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να βρίσκεται εδώ. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Χαλιάσου, τον καθηγητή και αγαπητό στην πόλη, καθηγητή Πανεπιστημίου και διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής, την κυρία Φωτεινού, ένα παράδειγμα στον χώρο της εκπαίδευσης των Ιωαννίνων, τον κύριο Φίλιο, με την ιδιότητα του πιο πολλές ιδιότητες περασμένες, είναι συντονιστής αυτή τη στιγμή του Κατσικά και συγχρόνως την κυρία Μίνου που δίνει καθημερινό αγώνα για τα παιδιά εκεί του καταλυσμού, όπως και πολλοί άλλοι. Είναι ο εκπρόσωπος τους, είναι πολλοί και αγαπητοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον καταλυσμό τους. Συναναστρεφόμαστε εμείς στο νοσοκομείο. Και ο κύριος Παπασταθόπουλος, γνωστός από τα παλιά, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος βρέθηκε πάλι κοντά στα παιδιά και θα κάνει διάφορα προγράμματα για τα παιδιά των προσφύγων. Έτσι, σας καλησπέριζω, σας καλωσορίζω στο σχολείο μας. Ο λόγος στην κυρία Φωτεινού. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών που προσφέρει το Δημοτικό Σχολείο για την αντιμετώπιση που είχε από την αρχή στο θέμα εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων μεταναστών που βρίσκονται στην πόλη μας ή στις περιοχές γύρω από την πόλη μας. Για την φωνή που άρθρωσε, μια φωνή αρκετά διαφορετική από την φωνή που έχουμε ακούσει, η οποία είναι γεμάτη φόβο και μυσαλλοδοξία για τα παιδιά αυτά που βρίσκονται στην περιοχή. Και να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει απόψε εδώ για να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα, το θέμα δηλαδή της εκπαίδευσης των προσφύγων, των παιδιών προσφύγων μεταναστών της περιοχής Υπήρου, ξεκινώντας από το κάποιο θεωρητικό πλαίσιο και καταλήγοντας σε πιο πρακτικά ζητήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε εφόσον αρκετά παιδιά ήδη πηγαίνουν στο σχολείο στην Κόλλητσα, από το χώρο φιλοξενίας της Κόλλητσας. Έχουν ένα μήνα που πάνε κανονικά στα σχολεία της πόλης, αλλά και πάρα πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία, μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των παιδιών από την ύποπτη αρμοσία σε κάποια σημεία κάπως πιο μόνιμης κατοικίας, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης και αυτών των το Δεκέμβριο του 1992 η Ελληνική Δημοκρατία κύρωσε με νόμο τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε ενδιαφέρον από τον φίλο και συνάδελφο καθηγητή και από την κυρία Πουτή Διευθύντρια Περιφερειακή, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και όλους εσάς εδώ απόψε. Είναι τιμή μου και ευχαρίστηση. Τηλεγραφικά θα το πω. Και ευχαρίστω να το απαντήσω. Η Ελλάδα έχει ζήσει πάρα πολλά προσφυγικά κύματα. Και προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα προς τα έξω. Ο Μιλόν είναι παιδί δύο γονέων, οι οποίοι εγκατέλειψαν την κατεχόμενη Ελλάδα από τους Γερμανούς και βρέθηκαν πρόσφυγες στο Χαλέπι της Συρίας. Αργότερα με τα χρόνια, όταν το συνειδητοποίησα, η μάνα μου το περιέγραφε κάτι σαν West Side Story, έτσι ένα
ελαφρύ πράγμα, όταν ο πατέρας μου που αντιλαμβανόταν όλο το μέλι του, το περιέγραφε διαφορετικά. Η μάνα ήταν νιώματα και το διασκέδασε εκείνα τα χρόνια. Αλλά στι κοινέ πήγα. Αργότερα βέβαια, όταν εντόπισα ότι ο πατέρα μου είναι γιατρό, του βάλα στο νοσοκομείο στο Port Said. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην κατοχή πάρα πολλοί Έλληνε εγκατέλειψαν τη χώρα και βρέθηκαν στη Μέση Ανατολή. Οι αριθμοί είναι πάνω από 250.000 Έλληνες πολίτες. Δεν ήταν μόνο η οικονομική δυνατότητα, ήταν η ανάγκη και η πείνα. Και πληρώναν, παρακαλώ, όπως πληρώνουν και οι σημερινοί πρόσφυγες, πληρώναν τα καΐκια και σου πηγαίναν. Η Ελλάδα δέχθηκε τους Μικρασιάτες και τους Πόντιους. 1,5 εκατομμύριο. Η Ελλάδα έδιωξε από τη χώρα στη δεκαετία του 20 εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Αμερική. Η γνωστή ταινία, Νύφες κτλ. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό ατελείωτο και πρόσφατα μάλιστα υπήρχε μια σπουδαία έκδοση ενός κόμου από το Πανεπιστήμιο καταπληκτικός. Η Ελλάδα έδιωξε στην Αυστραλία, η Ελλάδα έδιωξε στη Γερμανία. Ήταν οικονομική πρόσφυγη όλη αυτή. Η Ελλάδα...